Στην αγορά του Σαββάτου, τα άλογα που ήταν για πούλημα μιλούσαν κάτω από τη λεύκα για τη ζωή τους. Και ένα κόκκινο άλογο, κουρασμένο, με το κεφάλι χαμηλά, τους διηγόταν τα θαυμάσια των ταξιδιών του. Κάμπους απέραντους το λιοπύρι εδιάβηκε, δασωμένες ρεματιές με κελαϊδιστό νερό το ξεκούρασαν. Σε παρθένα χιόνια βυθίστηκαν τα πέταλά του, από θύελλες μαστιγώθηκε, σε λαμπρές φωτιές εστέγνωσε, στη ζέστη παχνιών αρχοντικών κοιμήθηκε ύπνο βαθύ. Για τον καβαλάρι του μιλούσεν ώρα πολύ και για τις πολιτείες που το χαιρετούσαν από μακριά με τους θόλους των και τα καμπαναριά των. «Παράξενο», του είπαν, «έτσι άρρωστο και κοκαλιάρικο δοκίμασες τέτοιες δόξες?» «Είναι αλήθεια», είπε τάλογο, «πως όλη μου τη ζωή με δεμένα τα μάτια γύριζα μαγκανοπήγαδο. Μα ο Θεός ήξερε να τιμωρήσει τον άνθρωπο που με σκλάβωσε, χαρίζοντάς μου τη φαντασία».